την επανέναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με την συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ανακοίνωσαν από την Τεχεράνη ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσέιν Αμίρ Αμπντολαχιάν. Ο Μπορέλ ταξίδεψε εκτάκτος το βράδυ της Παρασκευής στην Τεχεράνη και συναντήθηκε με αξιωματούχους αρμόδιους για τις συνομιλίες για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, οι οποίες είχαν περιέλθει σε τέλμα από τον Μάρτιο, με στόχο την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη, όπως ανέφερε ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η διπλωματία είναι ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουμε στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και να αντιστρέψουμε τις τρέχουσες εντάσεις, σχολίασε στο Twitter ο Μπορέλ, που μία ημέρα πριν ταξιδέψει στην Τεχεράνη είχε δείπνο στις Βρυξέλλες με τον διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες του Ιράν με τις μεγάλες δυνάμεις Ενρίκε Μόρα και τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών για το Ιράν, Ρόμπερτ Μαλί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν μονομερώς από την συμφωνία το 2018 επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέροντας τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Οι συνομιλίες στην Βιέννη για την αναβίωση της συμφωνίας ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2021 μετά την εκλογή Biden, όμως είχαν περιέλθει σε τέλμα λόγω των διαφωνιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Μπορέλ ανακοίνωσε ότι αναμένεται να ξαναρχίσουμε τις συνομιλίες τις επόμενες ημέρες και να σπάσουμε το αδιέξοδο, και δήλωσε πολύ χαρούμενος για την απόφαση που ελήφθη στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον.